και των ανθρώπων που ελέγχουν εκφράζεται από τους δημοσιογράφους της πρώτης γραμμής. Και θυμάμαι έναν Γιώργο Τράγκα, ο οποίος θυμάσαι τι έλεγε στο Sky εναντίον του Μητσοτάκη. Πώς τον χαρακτήριζες? Αυτά που έλεγα τα πίστευα. Εγώ έχω πει υπερβολές κατά του Μητσοτάκη. Έχω πει υπερβολές κατά του Μητσοτάκη. Έχω με φραστικές ακροβασίες επιτεθεί πολλές φορές εναντίον του. Αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη κόντρα μεταξύ ενός μέσου στο οποίο εγώ ανήκα και ήμουν ο σημειοφόρος ο πρωινός και με το Μητσοτάκη και από την άλλη πλευρά με το Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν ο αρχηγός της εκτελεστικής εξουσίας στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν συγκρούεται ένα μέσο ενημέρωσης και κυνηγείται τόσο πολύ από έναν πολιτικό, βλακωδός μπορεί να πει κανένας, όπως ο Μητσοτάκης, επόμενο είναι και κάποιοι δημοσιογράφοι του μέσου στην κόντρα αυτή να πούνε και υπερβολές. Εγώ αναγνωρίζω ότι τότε υπόθηκαν αρκετές φορές υπερβολές κατά Μητσοτάκη. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι μετανιώνεις για τον τρόπο που εκτέθη στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη καθόλου. Ο Μητσοτάκης είχε μια βάρβαρη πολιτική κατά του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Ακολούθησε μια πολιτική την οποία πίστευε και πιστεύει ο ίδιος ότι ήταν συμφέρουσα. Όμως αυτό δεν το βλέπαμε ούτε στην καθημερινή ζωή, ούτε στην οικονομία, ούτε έξω σε κοινωνικό επίπεδο. Δεν το βλέπαμε. Γιώργο, δεν έλυσε προβλήματα του λαού. Ο κόσμος όμως που άκουγε εσένα και αρκετούς ακόμη συναδέλφους, έτσι και παθιάζεται μαζί τους, σε είδε να είσαι εναντίον του Μητσοτάκη τότε στο Sky, να είσαι εναντίον της κυρίας Παπανδρέου μετά στο Flash, έχεις μια ανοιχτή κόντρα μαζί της, έτσι. Και σήμερα στον Planet που είσαι, εγώ άκουσα μία συνέντευξή σου με τον Γιάννη Δημητροκάλη, που αν πριν 2 χρόνια έβλεπα τον Γιάννη τον Δημητροκάλη στην εκπομπή σου στον Sky, δεν θα το πίστευα, θα έλεγα ότι πρόκειται περί φαντασίωσης. Όσο και να σε εκπλήσει αυτό ότι ο Γιάννης ο Δημητροκάλης ήταν στην εκπομπή μου και απαντούσε σε ερωτήματα όπως αν τα έφτιαξε ο Μητσοτάκης με το Λαμπράκι και τον Κόκαλη, και σε διάφορα άλλα ερωτήματα. Σε ερωτήματα δικά σου, αν ο κύριος Μητσοτάκης είναι πολύ κοντά στο να βγάλει φωτογραφία με τον Γιάννη τον Αλαφούζο. Με τον Γιάννη τον Αλαφούζο. Και αυτό το πράγμα, βέβαια, να μου επιτρέψει να πω ο φίλος μου ο Γιάννης, γιατί τον αγαπώ πάρα πολύ και αυτά τα πράγματα και οι συνεργασίες αυτές οι πολυετής δεν ξεχνιούνται ποτέ. Είναι αδελφός μου, είναι φίλος μου. Βέβαια, θα γελάσω αν δω, ας πούμε, τον Γιάννη τον Αλαφούζο αγκαλιά με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη κάπου, θα πω πω τι γινόταν τότε και τι γίνεται σήμερα. Βέβαια στην Ελλάδα που ζούμε είναι χώρα θαυμάτων, είναι αυλή θαυμάτων η Ελλάδα. Εναλλάσσονται τα πρόσωπα στην εξουσία. Σε αυτή την αυλή των θαυμάτων βλέπεις τον Γιώργο Τράγκα. Είπες κάτι όμως προηγουμένως, ναι, το οποίο δεν θα ήθελα να μείνει αδιευκρίνιστο. Είπες ότι κοντραρίστηκα με την κυρία Παπανδρέου και με τον κύριο Μητσοτάκη στη συνέχεια. Πιστεύω ότι ο φυσικός ρόλος του δημοσιογράφου και μάλιστα του σχολιαστή ενός ηλεκτρονικού μέσου μιας εκπομπής είναι απέναντι από την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία. Εμένα δεν με απασχολεί αν σήμερα είναι ο Παπανδρέου και αύριο θα είναι ο Σιμίτης ή η κυρία Βάσο, ναι, Παπανδρέου, ναι, ή ο Εύερτ. Το αυτό που λες το καταλαβαίνω. Όμως, να σου πω, δεν είναι υπερβολικό να θεωρείς εσύ και αρκετοί άλλοι ότι μόνο ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, ευθύνεται για όλα τα κακά αυτού του τόπου? Δεν ευθύνεται μόνο η κυρία Παπανδρέου. Διότι η κόντρα που γίνεται είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πολύ προκλητική η κυρία Παπανδρέου και θα σας πω γιατί είναι προκλητική. Δεν είναι δυνατόν να επί σειρά ετών να νιώθεις ελεύθερη. Να φωτογραφίζεσαι γυμνή με τον πρώην σύζυγό σου, με την παρέα του πρώην σύζυγου σου, με τους φίλους σου της Ολυμπιακής Αεροπορίας, με τους υπτάμενους φροντιστές, με τους πιλότους, με ό,τι θέλεις και δεν θέλεις. Είναι η δική σου η ζωή και σου ανήκει. Και από την άλλη πλευρά, σε κάποια δεδομένη στιγμή, να πέφτεις κάτω στο πάτωμα και να τρουλοκολιάζεσαι μπροστά σε όλες τις κάμερες της ΕΡΤ, προσκυνώντας όλα τα προσκυνήματα σε όλες τις εκκλησίες της Ελλάδος και φιλώντας όλα τα χέρια των αρχιμανδρητών, των Μητροπολιτών και όλα αυτά. Αυτά τα πράγματα είναι γελία, είναι φεδρά και όχι τίποτα άλλο. Προσβάλλουν και τον Παπανδρέου, γιατί ο Παπανδρέου στην ιστορία την πολιτική της Ελλάδας θα περάσει ως μεγάλος πολιτικός. Αυτή την αντίφαση την οποία διαπιστώνει. Να σου πω κάτι, Γιώργο. Για αυτόν τον λόγο, εγώ είμαι εναντίον των φωτογραφιών και εναντίον αυτών που κάνει ο Κουρής και η Αυριανή. Δεν πρόκειται. Αυτές οι φωτογραφίες τις τράβηξε κάποτε η κυρία. Βέβαια υπάρχει το ερώτημα γιατί τις τράβαγες, γιατί άφηνες να σε τραβήξουν φωτογραφίες. Να σου πω κάτι, είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί και έχει ξανασυζητηθεί και εγώ σου λέω. Αλλά όχι, δεν φταίει μόνο η κυρία Παπανδρέου. Όμως για τον κόσμο. Φταίει σε άλλο όμως. Φταίει σε άλλο. Η κυρία Παπανδρέου έχει φασίζουσα νοοτροπία. Δεν σέβεται τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν σέβεται το δικαίωμα στην εργασία. Είναι υπεύθυνη 2 φορές για απολύσεις μου από μέσα ενημέρωσης. Το γνωρίζω καλά. Και την καταγγέλλω και στην εκπομπή σου ότι θα πρέπει να μάθει να ανέχεται ακόμη και την πιο σκληρή κριτική.
Αυτό σημαίνει είχες δημοκρατία, διάλογος. Αυτό σημαίνει, αν θέλεις, και σεβασμός σε στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Γιώργο, είχες πει με την ίδια ένταση κάποτε, είχες μιλήσει για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Μα δηλαδή, και αυτός είχε δώσει εντολή στο Αθηναϊκό Πρακτορείο να με απολύσουν επειδή δεν ανεχόταν την κριτική μου. Τι πάει να πει, ότι αν ένας άνθρωπος σου ασκεί κριτική, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις να εξαπολύσεις διωγμό εναντίον του και μάλιστα πολιτικό διωγμό. Να σου πω κάτι, επειδή αυτά όλα. Στο φινάλε, κυρία Παπανδρέου, είναι πολύ εφήμερη στη ζωή μας. Παντρεύτηκε χθες τον κύριο Παπανδρέου, τη γνωρίσαμε μισό-μισό και χέρι-χέρι, πέρασε στην πολιτική ζωή του τόπου. Αύριο, εάν το λυκόφως, ολοκληρωθεί το λυκόφως του Ανδρέα Παπανδρέου, το πολιτικό ή το βιολογικό, η κυρία Λιάνη θα πρέπει να εύχεται να μην ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου από μέσα από τον Πασόκ εναντίον της. Θα εξαφανιστεί ενδεχομένως να γράψει μόνο τα απομνημονεύματά της μαζί με τον ξάδερφό της, τον Γιώργο Τολιάνη. Γιώργο, η αντίφαση όμως που διαπιστώνεις εσύ ως δημοσιογράφος στην πολιτική, η οποία εκφράζεται. Έδωσε αρκετά έντονους χαρακτηρισμούς. Την αντίφαση αυτή τη διαπιστώνει ο κόσμος στους δημοσιογράφους. Βλέποντας από τη μία κουρή τον Γιάννη τον Αλαφούζο, τον Μανούση και τον Δημήτρη τον Ρίζο μαζί, και από την άλλη τον Γιώργο τον Τράγκα, έντονο και να πνέει μένα εναντίον του Μητσοτάκη και μετά να πνέει μένα εναντίον του Πασόκ. Ο κόσμος λοιπόν. Το Πασόκ είναι τώρα εκτελεστική εξουσία, δεν είναι αντιπολίτευση. Είσαι δηλαδή εναντίον της εξουσίας. Όχι, με συγχωρείς, το Πασόκ αφήνει άλλα τα προβλήματα των συνταξιούχων. Το Πασόκ αφήνει άνεργους στην αφήγο επισκευαστική ζώνη κάτω χιλιάδες ανθρώπους. Το Πασόκ ευθύνεται αυτή τη στιγμή για τη φορομπηκτική πολιτική που εφαρμόζεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή κλείνει χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χθες ξεπουλούσε ο Μητσοτάκης και μιλάγαμε έτσι εναντίον του Μητσοτάκη. Τώρα συνεχίζει την ίδια πολιτική στις ίδιες δράγες ο Παπανδρέου και μιλάμε έτσι εναντίον του Παπανδρέου. Τι θα κάνουμε, τον λιβανίσουμε τον Παπανδρέου.